Παιδεία στη τηλεφωνική γραμμή, υπουργό σου, κυρία Νίκη Κεραμέως. Κυρία Κεραμέως, καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση. Εγώ σας ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή. Μια πρώτη αποτίμηση των πανελλαδικών εξετάσεων μέχρι στιγμή συνεχίζονται για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Θυμίζω, ολοκληρώθηκαν για τα γενικά λύκεια. Και βεβαίως, πότε αναμένουμε τα αποτελέσματα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Πράγματι, την περασμένη Παρασκευή ολοκληρώθηκαν οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Νομίζω, κατά γενική ομολογία, υπήρχε σαφήνεια στα θέματα που είναι πάνω το ζητούμενο, να υπάρχει απόλυτη σαφήνεια για τους υποψηφίους. Συνεχίζουμε με τα επαγγελματικά λύκεια και θα ακολουθήσουν τα ειδικά μαθήματα. Όλες οι εξετάσεις θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τέλος Ιουνίου και αναμένονται εκείνη την εποχή περίπου, λίγο καιρό και αναλόγως και λίγο αργότερα, τα αποτελέσματα, ενώ οι βαθμολογίες. Δηλαδή κάπου στις αρχές Ιουλίου, κυρία Κεραμέως. Δεν μπορώ να σας πω ακόμα ακριβή ημερομηνία. Θα εξαρτηθεί. Εδώ ακόμα είμαστε εν εξελίξη, όπως καταλαβαίνετε. Επίσης, να πω ότι φέτος για πρώτη χρονιά γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια για να έχουμε πιο νωρίς από ποτέ στο παρελθόν τα τελικά αποτελέσματα εισαγωγής. Θυμίζω ότι κάθε χρόνο τα αποτελέσματα αυτά βγαίνουν γύρω στο τέλος Αυγούστου. Η προσπάθεια που γίνεται είναι για πριν τις διακοπές, πριν το 15 Αύγουστο δηλαδή, να έχουμε τα αποτελέσματα. Μάλιστα. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ελάχιστη βάση εισαγωγής, κυρία Κεραμέως, η οποία διατηρήθηκε και φέτος, έχω την αίσθηση ότι οι περισσότεροι θα συμφωνήσουμε πως η εισαγωγή με 2-3 στο Πανεπιστήμιο ή ακόμη και με λευκή κόλλα είναι μια απολύτως στρεβλή εικόνα. Η οποία ίσχυε μέχρι που εφαρμόστηκε η ελάχιστη βάση. Είχαμε υποψήφιο ο οποίος εισήχθημε με βαθμό 0,6 στα 20 σε Πανεπιστήμιο. Ωστόσο, η ελάχιστη βάση εισαγωγής, όχι με το απόλυτο αριθμητικό δεδομένο του 10, αλλά με τους συντελεστές βαρύτητας που ορίζει κάθε τμήμα. Συζητείτε και πάλι, δεν δημιουργεί μια αδικία, έναν άδικο κόφτη, μια ανισότητα μεταξύ των υποψηφίων? Υπάρχουν δύο λόγοι για τους οποίους πιστεύω είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην είναι απόλυτος ο αριθμός. Λέω αυτό γιατί είδαμε, συγγνώμη που σας διακόπτω, και πολύ καλούς μαθητές πέρσι να αποκλείονται. Λοιπόν, δεν αποκλείστηκαν, θα σας πω. Να απαντήσω καταρχάς γιατί επελέγει και πέρσι και αντίστοιχα εφαρμόζεται το σύστημα και φέτος η ελάχιστη βάση εισαγωγής ως ένας συντελεστής ο οποίος επιλέγει το δύο πανεπιστήμιο για δύο βασικούς λόγους. Ο πρώτος είναι διότι δεν θέλουμε να υπάρχει μια οριζόντια βάση. Άλλη βάση θα έχει η Ιατρική Αθηνών, άλλη βάση θα έχει ένα πρώην ΤΕΙ, να το πω πολύ απλά. Είναι διαφορετικοί συντελεστές, διαφορετική βάση. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι πρέπει επιτέλους και στη χώρα μας να αποκτήσουν τα πανεπιστήμια λόγο στα κριτήρια εισαγωγής. Και όχι ο εκάστοτε υπουργός. Η μεγάλη προσπάθεια που γίνεται εδώ και 3 χρόνια και γίνεται οριζοντίως σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης έχει να κάνει μια μεγαλύτερη αποκέντρωση. Στις περισσότερες χώρες του κόσμου τα ίδια τα πανεπιστήμια καθορίζουν τα κριτήρια εισαγωγής. Άρα θεωρώ πολύ γόνιμο και πλούσια τη διαδικασία βάσης της οποίας τα ίδια τα πανεπιστήμια επιλέγουν το συντελεστή της ελάχιστης βάσης. Από φέτος επιλέγουν και τους συντελεστές βαρύτητας μαθημάτων, δηλαδή πόσο θα μετράει η χημεία, πόσο η φυσική, πόσο η έκθεση και το καθεξής. Ανάλογα στο τμήματος, βέβαια. Ακριβώς, γιατί με αυτόν τον τρόπο τα πανεπιστήμια αποκτούν λόγο και πρέπει να έχουν λόγο. Πρέπει να έχουν λόγο για να διαμορφώσουν και την ακαδημαϊκή φυσιογνωμία του κάθε τμήματος. Τώρα, κάνετε μια αναφορά ότι πέρσι και μάλιστα είχε γίνει μια συζήτηση, θυμόσαστε πέρσι. Είχαν αποστολή και κάποιον υποψήφιο αρχιτεκτονικής, ο οποίος είχε γίνει πάρα πολύ μεγάλος δώρος που δεν είχε μπει στο Πολυτεχνείο, το οποίο δεν θα έμπαινε ανεξαρτήτως ελάχιστης βάσης και τέλει εισήχθη τέταρτος ή τρίτος, αν θυμάμαι καλά, στην αρχιτεκτονική της Πάτρας. Άρα το λέω. Δεν ήταν όμως η ακριβή σχολή επιθυμίας του, να το πω έτσι. Ήτανε, απλά δεν ήταν η πρώτη. Αλλά αυτό θα είχε συμβεί σε κάθε περίπτωση, διότι κάθε σχολή έχει ένα πεπερασμένο αριθμό ατόμων που να δεχτεί. Οι καλύτεροι μπαίνουν, αυτοί που έχουν σημειώσει τις πρώτες βαθμολογίες. Και αναλόγως με τις επιλογές που κάνει εν συνεχεία ο κάθε υποψήφιος, κατατάσσεται αντιστοίχως. Άρα. Αλλά είχε γίνει μια πολύ μεγάλη συζήτηση τότε σχετικά και με τους συντελεστές για τα ειδικά μαθήματα και είχαμε εξηγήσει ότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει ελάχιστη βάση και στα ειδικά μαθήματα. Για παράδειγμα, να βγαίνεις στην αγγλική φιλολογία, πρέπει να ξέρεις να μιλάς αγγλικά. Είναι βασικό προαπαιτούμενο για να σπουδάσεις αγγλική φιλολογία. Όταν πηγαίνεις λοιπόν και να σπουδάσεις αρχιτεκτονική, το σχέδιο είναι ένα βασικότατο στοιχείο. Θα έλεγα, ένα γνωστικό αντικείμενο με το οποίο πρέπει να υπάρχει μεγάλη εξοικείωση του υποψηφίου. Νομίζω όμως ότι οι λόγοι που μας έχουν οδηγήσει στην ελάχιστη βάση εισαγωγής είναι λόγοι τους οποίους θα έλεγα όχι υποστηρίζει αλλά απαιτεί η ίδια η κοινωνία. Και έχουν να κάνουν και με τις προοπτικές που δημιουργούμε στα ίδια τα παιδιά. Δηλαδή, ξέρετε, το μόνο εύκολο για μια κυβέρνηση να πει όλοι ελεύθερα στο πανεπιστήμιο. Το θέμα είναι τα παιδιά αυτά θα μπορέσουν να φοιτήσουν και να αποφοιτήσουν. Διότι εμάς μας νοιάζει αυτό. Μας νοιάζει η προοπτική. Το μόνο εύκολο να πει κανείς όλοι ελεύθερα στο πανεπιστήμιο. Το θέμα όμως είναι να έχουν τα παιδιά μας προοπτική. Αυτό είναι το πραγματικό μας μέλημα. Και επίσης, να
να είναι στη θέση τα πανεπιστήμια να παρέχουν υψηλού επίπεδου εκπαίδευση, και τρίτον βεβαίως και ο Έλληνας φορολογούμενος. Και πώς τα χρήματα του Έλληνα φορολογούμενου θα αξιοποιούνται με βέλτιστο τρόπο προς όφελος των νέων. Μιας και συζητάμε για τα πανεπιστήμια, ας πάμε στην πανεπιστημιακή αστυνομία, κυρία Κεραμέως. Μια μεγάλη συζήτηση αλλά και αντιδράσεις. Η εικόνα που βγαίνει προς τα έξω όλο αυτό το διάστημα, έχω την αίσθηση, είναι ένα μετέωρο βήμα από πλευράς κυβέρνησης. Γιατί το λέω αυτό? Από τη μία, δυσφορία των πολιτών, γιατί η κυβέρνηση καθυστερεί την εφαρμογή του θεσμού της πανεπιστημιακής αστυνομίας, κάτι που είχε στο επίκεντρο των προεκλογικών της δεσμεύσεων. Από την άλλη, εντονότατες αντιδράσεις από πλευράς αντιπολίτευσης, φοιτητών και μέρους της πανεπιστημιακής κοινότητας. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση η κυβέρνηση φαίνεται να είναι εγκλωβισμένη. Κάτι δεν πάει καλά. Πώς θα το διαχειριστείτε όλο αυτό? Λοιπόν, όλα πηγαίνουν όπως έχουν σχεδιαστεί, και τι εννοώ. Πρώτα έχει όλα, καθυστερήσει, κυρία Κεραμέως. Αν μου επιτρέπετε, άμα το συζητάμε νόμο, εδώ και νόμος, πολύ καιρό. Θα σας πω. Ο νόμος προβλέπει ρητά ότι πρέπει να εκδοθεί προεδρικό διάταγμα για να λειτουργήσει η ομάδα προστασίας πανεπιστημιακών. Το λέει ρητά ο νόμος. Για να εκδοθεί το προεδρικό διάταγμα, έπρεπε το Συμβούλιο της Επικρατείας να κρίνει τις δύο προσφυγές που είχαν ασκηθεί. Τις έκρινε. Έκρινε ότι ο νόμος ήταν συνταγματικός, όπως εμείς ισχυριζόμασταν εξ αρχής, και αναμένεται από μέρα σε μέρα το προεδρικό διάταγμα του Συμβούλιου της Επικρατείας. Ευθύς αμέσως μετά θα αναλάβουν δράσεις συγκεκριμένες ομάδες, οι οποίες έχουν ήδη λάβει ειδική εκπαίδευση. Αλλά για να είμαστε ξεκάθαροι, δεν υπάρχει καμία καθυστέρηση. Ο νόμος έλεγε ρητά, και με χαρά να σας υποδείξω και το συγκεκριμένο σημείο του νόμου το οποίο το έλεγε αυτό, μιλούσε για έκδοση προεδρικού διατάγματος. Γιατί γίνεται αυτό? Διότι υπάρχουν κάποιες ρυθμίσεις που εγείρουν κάποια ιδιαίτερα ζητήματα συνταγματικότητας, και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό το συνταγματικό δικαστήριο, το ανώτατο διοικητικό δικαστήριο προκειμένου που ελέγχει και τη συνταγματικότητα στη χώρα μας, που είναι το Συμβούλιο της Επικρατείας, να αποφαθεί επί του θέματος. Ασκήθηκαν δύο προσφυγές, κρίθηκαν το Συμβούλιο της Επικρατείας, κρίθηκε η συνταγματική διάταξη, και τώρα προχωράμε ολοταχώς για την εφαρμογή. Έρχομαι όμως και σε κάτι άλλο που είπατε. Είπατε ότι καταρχάς δεν ήταν προεκλογική μας δέσμευση το συγκεκριμένο. Προεκλογική δέσμευση ήταν η κατάργηση του νόμου του ασύλου. Τον πρώτο μήνα διακυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη ψηφίστηκε ο νόμος, ο οποίος προβλέπει ότι στα πανεπιστήμια, όπως και σε κάθε δημόσιο χώρο, μπορούν να επεμβαίνουν οι αρχές, πως μάλλον τελούνται αξιόπινες πράξεις έκνομες ενέργειας. Ερώτημα εδώ, κυρία Κεραμέως, μου επιτρέπετε, γιατί προχωράμε τότε στην πανεπιστημιακή αστυνομία? Αυτή στιγμή καταργήθηκε το άσυλο και μπορεί η αστυνομία να επεμβαίνει όπως σε κάθε άλλο δημόσιο χώρο? Έχετε δίκιο. Για ποια είναι η απάντηση? Η απάντηση είναι γιατί θεωρούμε ότι είναι ένας χώρος ο οποίος έχει μια ιδιαίτερη ευαισθησία, και θεωρούμε πολύ σημαντικό να έχουμε ομάδες οι οποίες θα είναι ειδικά εκπαιδευμένες για να λειτουργούν αποτρεπτικά. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο θα μπορούσαμε να είχαμε αφαιθεί στη ρύθμιση του 19, η οποία είναι πολύ χρήσιμη, για παράδειγμα, για να καταστήλουμε πάρα πολλές, για να σταματήσουμε πάρα πολλές καταλήψεις που δρούσαν για δεκαετίες ολόκληρες. Πάρτε παράδειγμα αυτήν στο χημικό που συζητάμε αυτή τη στιγμή. Εκτιμάτε δηλαδή ότι οι νεοπροσληφθέντες, αλλά... ειδικοί φρουροί θα μπορούσαν να αποτρέψουν αυτό που συμβαίνει στη βιβλιοθήκη του Αποθού? Θα σας πω. Ποιος ο λόγος λοιπόν να έχουμε μια ειδική ομάδα? Η ειδική ομάδα λαμβάνει ειδική εκπαίδευση. Δεν είναι τυχαίο και είναι προς τιμήν του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη που η προκήρυξη έχει γίνει με όρους που πρέπει να σας πω ότι η θετική πλειοψηφία είναι απόφοιτη πανεπιστημίου. Άρα έχουν ζήσει εκ των έσω το πανεπιστήμιο και έχουν μια ιδιαίτερη ενσυναίσθηση και για τις ιδιαιτερότητες του χώρου αυτού. Άρα είναι μια ειδική ομάδα που λαμβάνει ειδική εκπαίδευση, και αυτό το θεωρούσαμε πολύ σημαντικό να σηματοδοτήσουμε μια διαφορά σε σχέση με τα κοινά σώματα της ελληνικής αστυνομίας. Μάλιστα. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο λοιπόν θεσπίστηκε αυτό το μέτρο, το οποίο σκοπός είναι να δρά κυρίως αποτρεπτικά. Να δρά αποτρεπτικά και να αποτρέπονται με αυτόν τον τρόπο τυχόν έκνομες ενέργειες, και να τονίσω ότι είναι ένα μέτρο το οποίο θα εφαρμόζεται όσο και όπου χρειάζεται. Όχι σε όλα λοιπόν τα πανεπιστήμια μας. Το έχουμε πει αυτό εξ αρχής. Έχουν όλα τα προβλήματα, ζητήματα ακαδημαϊκού περιβάλλοντος. Κυρία Κεραμέως, ολοκληρώνεται η δημόσια διαβούλευση σε ό,τι αφορά το νέο νόμο που φέρατε? Είναι ίσως από τις πιο εκτενείς τροποποιήσεων, γιατί και εκεί έχουμε αντιδράσεις. Για πείτε μας πού φαίνεται αλλαγές. Κοιτάξτε, καταρχάς να πούμε ότι είναι από τις πιο μεγάλες διαβουλεύσεις που έχουν γίνει και την τριετία αυτή. Είμαστε στην τρίτη εβδομάδα διαβούλευση. Πρέπει να σας πω ότι τα σχόλια είναι πολύ χαμηλά. Ο αριθμός σχολείων είναι πάρα πολύ χαμηλός σε σχέση με άλλο μαθήμα του Υπουργείου Παιδείας, τουλάχιστον που μπορώ να συγκρίνω. Είμαστε στα γύρω στα 1.200 σχόλια σε 2,5 εβδομάδες, ενώ σε άλλα νομοθετήματα είχαμε πάνω από 1.100 την ημέρα. Mm-hmm. Φυσικά και γίνονται διαρκώς βελτιώσεις. Λαμβάνουμε σχόλια και μέσω διαβούλευσης και μέσω των πανεπιστημίων και από τη Σύνοδο Πριτάνεων, πολλά από τα οποία είναι πολύ χρήσιμα και ενσωματώνονται σχόλια. Και εδώ είμαστε μέχρι το πέρας αυτής της διαδικασίας για να συζητήσουμε με κάθε ενδιαφερόμενο,
με κάθε φορέα, προκειμένου να επιφέρουμε ακριβώς βελτιωτικές αλλαγές στο νομοσχέδιο. Τώρα, για να κλείσουμε. Αλλά να θυμίσω ότι είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο εισάγει σημαντικές δυνατότητες για τους φοιτητές, όπως είναι το ιστορικό Εράσμους, η δυνατότητα δηλαδή να εισάγεται κάποιος, για παράδειγμα, στην νομική και να πάει για ένα εξάμεινο στην πληροφορική, να δει κάτι διαφορετικό, διπλά πτυχία, κοινά πτυχία, βιομηχανικά, διδακτορικά, πρακτική άσκηση των φοιτητών σε ένα πλήρες πλαίσιο. Άρα, σημαντικές δυνατότητες για τους φοιτητές μας, ένα πιο αξιοκρατικό περιβάλλον για τους καθηγητές και τις συνθήκες και τα κριτήρια εξέλιξης των μελών του Πανεπιστημίου και βεβαίως μια πολύ στενότερη σύνδεση με την κοινωνία, με υπηρεσίες του Πανεπιστημίου που θα παρέχονται και προς όφελος της κοινωνίας. Μάλιστα. Λοιπόν, και να κλείσουμε με το ολοημερό εκπαιδευτικό σχολείο, το οποίο είχε προαναγγείλει και ο Πρωθυπουργός προημερών. Πώς θα ανταποκριθείτε, αναμένουμε περαιτέρω διορισμούς εκπαιδευτικών? Καταρχάς, να πούμε ότι σήμερα το πρωί ανακοινώσαμε 8.586 επιπλέον διορισμούς εκπαιδευτικών. Με αυτούς αγγίζουμε τους 25.000 διορισμούς εκπαιδευτικών σε μόλις 2 χρόνια, από το 20 μέχρι φέτος. Και να θυμίσω ότι για 12 ολόκληρα χρόνια δεν είχε γίνει ούτε ένας διορισμός. Εμείς λοιπόν, παρά τις αντίξωες συνθήκες, παρά την πανδημία, παρά τα ζητήματα που αντιμετωπίσαμε, έχουμε προχωρήσει και προχωράμε σε 25.000 σχεδόν μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών. Γιατί αν δεν επενδύσουμε, κύριε Παπαβασιλείου, πρώτα στο ανθρώπινο δυναμικό, είναι ό,τι πολυτιμότερο έχουμε. Και οφείλουμε να το κάνουμε αυτό, και γι' αυτό και έχουμε επενδύσει σε εξαιρετική συνεργασία με το Υπουργείο Ιστορικών και το Υπουργείο Οικονομικών, ακριβώς στην ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού. Άρα, νέοι διορισμοί 8.500 που θα γίνουν μέσα στο καλοκαίρι και θα αναλάβουν υπηρεσία από 1η Σεπτεμβρίου. Mm-hmm. Τώρα, την προηγούμενη εβδομάδα ο Πρωθυπουργός εξήγηλε μια άλλη μεγάλη καινοτομία, δηλαδή την επέκταση του ολοήμερου σχολείου από τον προσεχή Σεπτέμβριο έως τις 5.30 ώρα το απόγευμα. Σήμερα ισχύει μέχρι τις 4, ναι. Και σταδιακά ελπίζουμε μέχρι τις 6. Πιλωτικά σε ορισμένα σχολεία αυτό, κύριε Κιλιανίδη? Στα μισά όμως. Δεν είναι ακριβώς πιλωτική εφαρμογή, θα είναι κάτι παραπάνω, θα έλεγα. Σε περίπου 5.000 τμήματα ολοήμερου, σε όλη την επικράτεια. Όχι μόνο στα αστικά κέντρα, και στην περιφέρεια. Σημαντικό στοιχείο είναι ότι θα είναι ελεύθερη πρόσβαση όλων των παιδιών στο νέο ολοήμερο. Δεν θα υπάρχουν κριτήρια για εγγραφή των παιδιών. Επίσης, σημαντικό είναι ότι αυτό το μέτρο έχει διτή στόχευση. Αφενός την ουσιαστική αναβάθμιση του εκπαιδευτικού περιεχομένου, της εκπαιδευτικής υπηρεσίας, με δράσεις πιο δημιουργικές για τα παιδιά. Και βεβαίως και μια έμφαση στη μελέτη, γιατί μας ενδιαφέρει πάρα πολύ το παιδί όταν πηγαίνει σπίτι να έχει ποιοτικό χρόνο για να παίξει, για να έχουν πολύτιμες οικογενειακές στιγμές με τα αδέρφια, με τους γονείς κ.ο.κ. Και η δεύτερη πτυχία έχει να κάνει με την διευκόλυνση της συμμετοχής των γονέων στην αγορά εργασίας. Δηλαδή να άρουμε ενδεχομένως εμπόδια των εργαζόμενων γονέων στην αγορά εργασίας, να φέρουμε πιο κοντά το σχολικό ωράριο με το εργασιακό ωράριο πολλών γονέων. Διτή στόχευση λοιπόν και η αναβάθμιση της εκπαίδευσης και η διευκόλυνση της συμμετοχής των γονέων στην αγορά εργασίας. Και ναι, έχουν προγραμματιστεί επιπλέον προσλήψεις για την επέκταση ακριβώς του ολοήμερου σχολείου, το οποίο θα ξεκινήσει από τον προσεχή Σεπτέμβριο σε νηπιαγωγεία και δημοτικά. Κυρία Κεραμέως, σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία που είχαμε. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Η Υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως.